Κύριε Μαντομάνη, καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε των Τουριστικών Πρακτόρων, θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας για τη δεύτερη μέρα της έκθεσης. Καταρχήν, να πούμε ένα γενικό σχόλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας προς την κυβέρνηση και προς το κράτος για την παράταση των μέτρων στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας και για το καλοκαίρι του 2010. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, διότι η απόφαση επάρθει έγκαιρα και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω πορεία του τουρισμού μας και ιδιαίτερα βέβαια για το 2010, για το καλοκαίρι. Ένα σχόλιο, θα έλεγα ότι τα πράγματα ακόμα συνεχίζουν να είναι δύσκολα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά στην τουριστική βιομηχανία. Η Κύπρος ίσως αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα λίγο περισσότερο από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, λόγω της ισοτιμίας της στερλίνας, αλλά επίσης και λόγω της ακρίβειας. Η ακρίβεια στην Κύπρο είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπο να χτυπήσουμε, διότι όλοι οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, όλοι οι συνεργάτες μας λένε ότι δυστυχώς η Κύπρος πλέον δεν είναι ανταγωνιστική. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο. Έχουμε τα πάντα στην Κύπρο. Ό,τι χρειαζόμαστε το έχουμε. Και καλά ξενοδοχεία και ήλιον και θάλασσα και καιρόν και ιστορία και μνημεία και κουλτούρα, τα πάντα. Δυστυχώς όμως με αυτήν την οικονομική κρίση ο κόσμος δεν είναι διαθετημένος να διαλέξει την Κύπρο σε αυτές τις τιμές όταν μπορεί να βρει κάποιον άλλον προορισμό ανταγωνιστικό με 20, 30, 40% πιο χαμηλές τιμές. Σήμερα ο Υπουργός μας, είχαμε μια δημοσιογραφική διάσκεψη κάτω στο κέντρο σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, μας έχει βγάλει μια είδηση για του χρόνου, για το 2010. Είναι τα 50 χρόνια της Κύπρου και θα γίνει μεγάλη προβολή στο εξωτερικό για την Κύπρο για τα 50 χρόνια. Πώς το σχολιάζετε, θα έχουμε άνοδο στον τουρισμό, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω να ενδιαφέρει των ξένων εάν έχουμε τα 50 χρόνια μας. Θα υπάρξουν ορισμένες εκδηλώσεις που οπωσδήποτε, ναι, και στο εξωτερικό, αλλά θα υπάρξει περισσότερη προβολή και θα υπάρξουν και εκδηλώσεις και στο εσωτερικό, οι οποίες οπωσδήποτε θα προσελκύσουν κάποιον αριθμό τουριστών, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα επειδή είναι τα 50 χρόνια μας. Τα δεδομένα θα αλλάξουν όταν έχουμε ένα σωστό προϊόν στη σωστή τιμή. Σίγουρα αυτό είναι δεδομένο. Πιστεύω όμως ότι αυτή η προσπάθεια που θα γίνει από την κυβέρνηση της Κύπρου για τα 50 χρόνια και θα στηθεί τόσο ωραία, ίσως αυτό εξυπηρετήσει και δώσει το έναυμα για τους τουρίστες οι οποίοι θα ήθελαν ή τους Κύπριους του εξωτερικού να έρθουν στην Κύπρο ώστε να ζήσουν και να περάσουν ωραία εκείνες τις στιγμές. Βεβαίως, δεν μηδενίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης προς Θεού. Ό,τι γίνεται είναι καλοδεχούμενο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια βελτίωση των αφήξεων του χρόνου. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Δεν είναι αυτό. Τότε ποιο είναι αυτό? Σας είπα και προηγουμένως, είναι το λεγόμενο value for money του προορισμού μας. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε. Όπως είπα, έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, αλλά είμαστε ένα ακριβώς προορισμός. Πρέπει να δουλέψουμε στις τιμές μας. Όλοι. Δεν μιλούμε για τους ξενοδόχους. Ξεκινούμε από τις αερογραμμές, από τα ταξί μας, τις μεταφορές μας, από τα ξενοδοχεία, από τα εστιατόρια και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε και οι Ελλαδίτες αδελφοί μας, οι οποίοι στην Κύπρο δεν έρχονται. Δηλαδή, οι Κύπροι επισκέπτονται την Ελλάδα τουλάχιστον 800.000 κόσμος, ενώ οι Ελλαδίτες 50, 80, κάπου εκεί. Τι μήνυμα θέλετε να τους δώσετε? Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έρχονται οι Έλληνες στην Κύπρο. Βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω πάλι, το παράπονο των Ελλήνων είναι ότι η Κύπρος είναι ακριβή. Αλλά πηγαίνοντας και σε ορισμένα ελληνικά νησιά, δεν πιστεύω ότι οι διαφορές τιμών είναι τόσο μεγάλες για να έχουμε τόσο μικρών αριθμών Ελλήνων επισκεπτών από μια χώρα των 10 εκατομμυρίων. Η διαφορά στην τιμή των πεντάστερων και τετράστερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα δεν έχει διαφορά.
Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι μόνο, είναι και τα αεροπορικά ναύλα, δεν είναι τα ξενοδοχεία. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα δεν είναι τα ξενοδοχεία. Μας έχουν, έχουμε τη σφραγίδα του ακριβού προορισμού σε όλες τις χώρες, από την Ελλάδα μέχρι την Αγγλία, στη Ρωσία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Έχουμε τη σφραγίδα του ακριβού προορισμού. Πρέπει να την αλλάξουμε αυτή. Ή αν θέλουμε να είμαστε ένα ακριβός προορισμός, πρέπει να προσφέρουμε την ποιότητα την οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε δεν έχουμε για τις τιμές μας. Ο ΑΚΤΑ έχει εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα για το 2010 ώστε να βοηθήσει σε αυτή την κρίση? Ο ΑΚΤΑ έχει εφαρμόσει πάρα πολλά σχέδια. Ο ΑΚΤΑ πιέζει όπου μπορεί να πιέσει, είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε με συναντήσεις με τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι πρέπει να πω ότι τελευταίως βλέπω μια κινητικότητα και πιστεύω ότι όντως προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι σύντομα θα λύσουμε τα προβλήματα μας. Εγώ σας το εύχομαι ειλικρινά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του τουριστικού τύπου και του Hellenic Television που παίρνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πάντα θα είμαστε μαζί σας να σας βγάζουμε στον αέρα και να βοηθούμε την κατάσταση και τη δική σας παρουσίαση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να πω αυτά τα λίγα λόγια και να εκφράσουμε τις απόψεις του ΑΚΤΑ και ελπίζω να ξαναβρεθούμε σύντομα. Ευχαριστούμε.